Επιστρέψαμε, ο Χατζης Θεοδωσίου είναι εδώ μαζί μας. Θέλω να μας, καταρχάς να μας πείτε τι έγινε στην Κίνα. Και τι είναι αυτός ο περίφημος Alibaba με τον οποίο εσείς κάνατε το κονέ. Ναι. Προσωπικά ήτανε. Προσωπικά το επιμελητήριο. Ναι. Ο Τζακ Μα που είναι ο ιδιοκτήτης Alibaba, στο ραντεβού ήταν να δούμε τον αντιπρόεδρο της Alibaba. Επικοινωνήσαμε εμείς με την Alibaba και είπαμε ότι επειδή θα έρθει ο πρωθυπουργός μας, θα ήταν τιμή μας και χαρά μας να είναι ο ιδιοκτήτης της Alibaba εκεί. Τελικά δέχτηκε και το ραντεβού έγινε μεταξύ του Τζακ Μα, του πρωθυπουργού και του επιμελητηρίου. Για πείτε μας λίγο τα μεγέθη της Alibaba για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Τι εταιρεία μιλάμε. Μόλις 500 δις δολάρια τζίρο, δηλαδή τρεις φορές περίπου ο προϋπολογισμός της χώρας μας. 500 δις δολάρια. Δις δολάρια. Έχει 430 εκατομμύρια πελάτες, όλοι Κινέζοι, μόνο. 430 εκατομμύρια πελάτες. Πελάτες. Το 80% της διακίνησης των προϊόντων γίνεται μέσω κινητού τηλεφώνου, που οι Κινέζοι έχουν μεγάλη αδυναμία σε αυτό. Άξιζε τον κόπο, λέγαμε το πρωί τηλεφωνικά ότι προχωράς στον δρόμο και βλέπεις όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι, μονίμως. Δηλαδή οι Κινέζοι έχουν μεγάλη. Έχουν μεγάλο. Και κάνουν μέσα από εκεί αγορές, παραγγελίες, ναι, τα πάντα. Έτσι, τα πάντα. Η Alibaba λοιπόν πώς στήθηκε. Ο Alibaba έχει λίγο χιούμορ να σας πω ότι έκανε 10 ετήσεις στο Harvard και περίμενε, απολύθηκε. Περίμενε, όπα, εδώ την καλύτερη πάσα. Έχουμε κάνει ένα βίντεο που ο Τζακ Μα, Τζακ Μα είναι το όνομά του. Περιγράφει τι ακριβώς έχει κάνει στη ζωή του για να φτάσει εκεί. Λοιπόν, για να το δούμε το βίντεο, θα μεταφράζουμε εμείς ταυτόχρονα. Μιλάει στα αγγλικά ο άνθρωπος. Λοιπόν, λέει, έκανε 10 αιτήσεις στο Harvard, αλλά τον απέρριψαν. Γελάει ο κόσμος. Μετά πήγε σε μια εταιρεία με κοτόπουλα στην Κίνα, πήραν 24 άτομα, έκαναν αίτηση, 23 πήραν, εκτός από τον ίδιο. Εκτός από αυτό. Λοιπόν, και μιλάει τώρα πώς διοικεί την εταιρεία του, ότι είναι 47% γυναίκες, ακούει τους... ακούει τις γυναίκες, ακούει τους υπαλλήλους. Αν θέλεις να κερδίσεις, ναι, να ψυχώνεις τους άλλους. Λοιπόν, αυτά που λέει ο Τζακ Μα λοιπόν έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης παγκοσμίως. Δεν είναι... Λοιπόν, για την οικονομία τώρα. Πάμε, ελάτε μέσα να συνεχίσουμε να μας πει εδώ ο πρόεδρος τι άλλο. Μπράβο του. Έχει 10 εκατομμύρια περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται στην πλατφόρμα, κινέζικες. Και αυτό που κατάφερε, γιατί αυτή ήταν η σκέψη του. Η σκέψη ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να πουλάνε τα προϊόντα τους. Να κάνω μια παρένθεση. Στην Κίνα είναι μια περιοχή όπου η Κίνα, η οικονομία είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή, ας πούμε στην Ευρώπη, για να βάζεις ένα προϊόν, πας στο σούπερ μάρκετ και αγοράζεις το ράφι. Εκεί δεν έχει να αγοράσει το ράφι. Υπάρχουν μεγάλα χοντρεμπόρια, οι χοντρέμποροι, οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι από το κράτος και μέσα από αυτούς τα προϊόντα φτάνουν στο καταναλωτή. Τα πουλάς στους χοντρέμπορους δηλαδή και εκείνοι ασχολούνται με ράφι κτλ. Ακριβώς. Ναι. Ο Τζακ Μα λοιπόν έκανε την αλλαγή και είπε: εγώ μέσω της πλατφόρμας δεν πάω στο χοντρέμπορα, πάω απευθείας στο καταναλωτή, μέσα στην Κίνα. Και έτσι έχει 10 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την πλατφόρμα. Τι θέλουμε εμείς από τον Τζακ Μα. Αυτό, τι ψάχνει και εδώ και αυτός και τι θέλουμε κι εμείς. Μας δίνεται η δυνατότητα και είναι σημαντικό αυτό που, με τον τρόπο που σας το λέω, είναι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν εξαγωγές στην Κίνα μέσω της πλατφόρμας. Να λύσω κάτι που το θεωρώ αστείο, να ρωτήσω πολλές φορές πώς θα φτάσουν τα προϊόντα στην Κίνα. Στην Κίνα και η Alibaba αλλά και οι επιχειρήσεις του χοντρεμπορίου έχουν τεράστιες αποθήκες, όπου το προϊόν που θα φτάσει στο καταναλωτή έχει πάει ήδη στην Κίνα. Υπάρχει λοιπόν σε έναν χώρο, ως αποθηκευτικό χώρο, και μετά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας φτάνει στον πελάτη. Για να σας δώσω μια ιδέα, περίπου γίνονται την ημέρα 20 εκατομμύρια μεταφορές, σαν αυτές που λέμε τις γρήγορες μεταφορές στη χώρα μας, ναι, στους πελάτες. Κάθε μέρα. 20 εκατομμύρια κάθε 20 εκατομμύρια μεταφορές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχοντας τα προϊόντα εμείς εκεί, και μάλιστα μας είπαν και ποια προϊόντα έχουν μεγάλη σημασία για αυτούς. Σας λέω τρία που τα ξέρουν όλοι και ένα το οποίο θα προξενήσει μεγάλη εντύπωση. Για πάμε. Είναι, θέλουν κρασί, λάδι, ψάρια, πάρα πολύ, κατεψυγμένα γευστικά. Ναι, ναι. Και θέλουν πάρα πολύ το αγκουράκι θαλάσσης. Αυτό λοιπόν σε άλλα φτιάχνεται μόνο στην Εύβοια, είναι μια περιοχή. Και το οποίο μάλιστα λέγανε στις κουβέντες ότι όποια ποσότητα για να υπάρχει στην Ελλάδα. Τι θέλουμε. Τι θέλουμε. Αγκουράζουμε. Αγκουράκι ναι, θαλάσσης. Ναι, λέγεται αγκουράκι θαλάσσης, είναι σαν ζωή. Τέτοια καλλιέργεια πρέπει να μάθουμε να κάνουμε. Δεν είναι και λίγο 430 εκατομμύρια. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να βρεθεί τρόπος και οργανώνουμε το Σεπτέμβριο, ο οποίος δεσμεύτηκε όταν μιλήσαμε να είναι στην Ελλάδα στις 13-14 Σεπτεμβρίου, που οργανώνουμε ένα διήμερο για την Alibaba, όπου θα καλέσουμε όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για εξαγωγές στην Κίνα να είναι παρόντες σε αυτή τη συνάντηση. Θέλει λοιπόν το εξής, και ήταν μια από τις δύο συζητήσεις που έγιναν με τον Πρωθυπουργό. Το ένα είναι, θέλει να φέρει την κάρτα του, την Alipay, στη χώρα μας. Μάλιστα. Η κάρτα αυτή, για να δώσουμε τα μεγέθη, είναι μεγαλύτερη από τη Mastercard. Μάλιστα. Όμως υπάρχει θέμα με την Ευρώπη. Ναι, θα πρέπει να λυθεί το θέμα με την Ευρώπη, γιατί και στην Ιταλία και στην Ισπανία που υπάρχει η Alibaba, υπάρχει θέμα του αν μπορεί να τη φέρει στην Ευρώπη και αν οι τράπεζες στη χώρα μας μπορούν μέσα από τον όρο που έχουν εκλογική ενότητα να το υποστηρίξουν. Μπορούν. Να το υποστηρίξουν τεχνικά. Πώς το λένε, θεσμικά. Θεσμικά.
Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, να σου πω και το χιούμορ με τον Πρωθυπουργό. Κάνει χιούμορ ο Πρωθυπουργός και λέει: θέλουμε το 1/1000 των Κινέζων να έρθει στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει 1.300.000. Ναι. Ο Αλιμπάμπα απαντάει: εμείς μπορούμε εύκολα σε 2 χρόνια να φέρουμε 1,5 εκατομμύριο. Επιμένει στην κάρτα, την Alipay, στην οποία έλεγε και πρέπει να πούμε και πώς λειτουργεί και η πιστωτική κάρτα. Έχει ένα Κινέζο πιστωτική κάρτα, ξέρει το προφίλ του και είναι στη χώρα μας. Και έχουν τελειώσει τα λεφτά. Του δίνει πίστοση. Περίπου το 50%. Οπότε δεν ξεμένει. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη Visa. Με τη Visa πρέπει που έρχονται οι Κινέζοι στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Εξωτερικών να δουν τι θα κάνουν. Ναι. Και τέλος να σας πω ότι ένα μεγάλο θέμα που έβαλε που δεν φαίνεται. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κατανοητό αν δεν καταλάβουμε ότι πολλοί Κινέζοι δεν ξέρουν ούτε αγγλικά. Ναι. Είναι ότι θέλει ταμπέλες κινέζικες σε πολλά μέρη για να μπορούν Σωστό. Να επικοινωνούν. Ολοκληρώνοντας για το θέμα του τουρισμού, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η διαφήμιση που κάνουν οι αντίστοιχες χώρες της Ευρώπης εκεί. Μάλλον τα μεγέθη καταρχήν, στην Ευρώπη έρχονται 8 εκατομμύρια Κινέζοι και στην Ελλάδα 100.000. Μάλιστα. Και το σύνολο των Κινέζων τουριστών είναι 130 εκατομμύρια. Για να έρθουν λοιπόν οι Κινέζοι τουρίστες στην Ελλάδα που μπορούν να έρθουν, χρειάζεται και μπορούμε μέσω της πλατφόρμας της Alibaba να μάθουν οι Κινέζοι για τη χώρα. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ όταν πάνε κάπου να ξέρουν πού πάνε, τι θα πληρώσουν, σε ποια ιστορία θα πάνε, τι τρόφιμα έχει για να φάνε. Αυτά όλα λοιπόν μπορούν να γίνουν και να πω αυτό το αυτονόητο που λένε όλοι. Πολύ ωραία, τι φέρατε από την Κίνα. Είπαμε χιούμορ στο τραπέζι που ήμουν εγώ με τις επιχειρήσεις. Μάζεψα μόλις 10 δισεκατομμύρια παραγγελίες. Ναι. Για να γίνουν λοιπόν αυτά πράξη, είναι απαραίτητο ότι έχουμε πολύ μικρές μονάδες. Χρειάζεται να κάνουμε συγκέντρωση αυτών των μονάδων για να γίνει εξαγωγή. Αλλιώς τη χάσαμε την ευκαιρία πάλι. Και θέλει και οργάνωση αντίστοιχη για έναν κόσμο ο οποίος λειτουργεί πάρα πολύ με βάση προκαθορισμένη φιλοσοφία. Μες. Θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό, θα πάω εκεί. Αλλιώς δεν πάει πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Θα τα πούμε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.